Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Ο Κώστας ο Χλόχλας προκάλεσε έναν δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ταλαντούχο, έναν άνθρωπο με χιούμορ, πως γνωστόν. Είναι το μπούστο του άντρα. Σωτήρη Καλυβάτση. Έλα. Καλώς ήρθατε στο Ούγκα Challenge. Καλώς σας βρήκα. Πώς έγινες έτσι, πώς κατάντησες? I don't remember now. Okay, never mind, let it be. Let it be, let it be. Φτάνει. Σε ποιο θέατρο είσαι? Στο θέατρο Κιβωτός. Με ποιον? Με το Θανάση το Βυσκαδουράκι ή αλλιώς Πεσκανδρίτσα. Με τον Μάρκο το Λεζέ. Θα έκανες ποτέ ντουζ με τον Μάρκο Λεζέ για να φύγουν τα λάτια? Κάνω ντουζ με τον Μάρκο Λεζέ, γιατί είμαστε στην ίδια παράσταση και εμείς υδρώνουμε τη φανέλα. Έχεις φάει ποτέ απότομα παγωτό και έχουν παγώσει τα μάτια σου από πίσω? Όχι τα μάτια μου, τα αυτιά μου κάτω στη βάση κρυώνω. Στο λοβό. Στο λοβό. Θα συμμετείχες ποτέ σε τσόντα? Σε τσόντα. Σε τσοντάρα. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα μου. Από τσόντα. Αν ήσουν αόρατος, ποια παρουσιάστρια θα χούφτωνες και πού? Δεν μπορώ να σας πω. Γιατί? Ντρέπομαι. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι γουστάρω την Πόπη Τσαβανίδου ερωτικά? Εσύ? Πολύ, αλλά δεν σε παίρνει. Γιατί? Γιατί είναι Θεσσαλονικιά και ξέρει από καλό κρασί. Έχεις προσποιηθεί ποτέ οργασμό? Συνέχεια. Έχεις κάνει ποτέ σεξ στο νερό? Εσύ τι λες? Όχι. Εγώ λέω ναι. Γιατί? Γιατί είμαι αδιάβροχος. Έχει μπει φυσαλίδα? Όχι, όχι. Απλά πρέπει να προσέξεις, γιατί υπάρχει περίπτωση να κολλήσεις. Όπως κολλάνε τα σκυλιά. Θεωρείς ότι πλέκεις αυτή τη στιγμή? Όχι. Αυτό ήταν pullover και το έκανα κουβάρι. Τώρα το υπόλοιπο θέλει λίγο δουλειά ακόμα. Θα το λύσω κι αυτό. Θα έκανες κάτι με τη φωτεινή πιπηλή? Πιπηλιές. Πιστεύεις ότι υπάρχουν νέοι που θα μπορούσαν να κάνουν μια εκπομπή σαν το Κομφούζιο? Τώρα. Αν υπάρχουν νέοι που μπορούν να κάνουν μια παρόμοια εκπομπή, ας κάνουν τη δικιά τους από το Κομφούζιο. Το Κομφούζιο το κάνουν άλλοι νέοι εκείνης της εποχής. Καθένας ό,τι κουβαλάει στο μυαλό του. Έχεις πάρει ποτέ χάπι για τη στήση? Όχι. Αλλά δίνω από το DNA μου για να φτιάχνουν χάπια για τις στήσεις. Έχεις κάνει ποτέ νερό μπομπά από προφυλακτικό? Ναι. Πού το πέταξες? Από τον έκτο όροφο. Δεν θυμάμαι που έπεσε. Δεν έβλεπα καν κάτω. Τραβά μου το δάχτυλο. Θα κλάσεις. Αν ξέμενες σε ένα νησί ναυαγός, ποιο παρουσιαστή δεν θα μπορούσες καθόλου να αντέξεις να είναι μαζί σου? Δημήτρης. Α, Ουγγαρέζος. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Παρακαλώ να προκαλέσεις τον επόμενο που θα υποστεί το Ούγκα Challenge και να μας δώσει το ζυπουνάκι, γιατί είναι της Λιλά. Μπορώ να προκαλέσω γυναίκα? Βέβαια. Ωραία. Προκαλώ την κυρία Νάντια Μπουλέ να έρθει εδώ να πιει καφέ με τον παλιό της αγαπημένο και να μας πούνε γιατί χωρίσανε. Έλα, ξεκολλήστε. Άντε, βλάκα! Άντε, βλάκα! Ωραία, π***α.